Τέλος, στην εικόνα εγκατάλειψης που επικρατεί την τελευταία δεκαετία στο κλειστό κολυμβητήριο στο Ακρωτήρι, αναμένεται να μπει στο επόμενο διάστημα καθώς οριστικοποιήθηκε η συμφωνία μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Πολυτεχνείου Κρήτης για την παράδοση του χώρου στο Ίδρυμα. Κάναμε μια πρόταση στο φθινόπωρο στον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Ανδριανό, να παραχωρήσει, να παραδώσει μάλλον το κολυμβητήριο στο Πολυτεχνείο. Και το Πολυτεχνείο στη συνέχεια θα αναλάβει τη διαχείριση και τη λειτουργία του κολυμβητηρίου. Η πρόταση αυτή έγινε δεχτή από τον κύριο Ανδριανό και μόλις πρόσφατα ολοκληρώσαμε, συμφωνήσαμε στο σχέδιο προγραμματικής που θα υπογραφεί ανάμεσα στο Πολυτεχνείο και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την παράδοση του κλειστού κολυμβητηρίου. Το κλειστό κολυμβητήριο Ακρωτηρίου είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα Ελλάδα 2004 με αφορμή τα έργα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, αλλά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια είχε υποστεί μεγάλες υλικές φθορές τόσο από την πάροδο του χρόνου όσο και από δολιοφθορές. Όπως επισήμανε ο πρίτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, σκοπός είναι η λειτουργία του κολυμβητηρίου να είναι βιώσιμη αλλά και να χρησιμοποιηθεί από την κοινωνία των Χανίων. Το κολυμβητήριο πρέπει να λειτουργήσει βιώσιμα, δηλαδή η αρχική μελέτη ήταν ότι το κολυμβητήριο θα λειτουργούσε με πετρέλαιο. Αυτό δεν είναι, κανένα κολυμβητήριο που λειτουργεί με πετρέλαιο στην Ελλάδα δεν είναι βιώσιμο. Δεν μπορεί το Πολυτεχνείο να επιφορτιστεί έξοδα λειτουργίας ενός τέτοιου κολυμβητηρίου. Αντίθετα, αυτό που θα κάνουμε είναι θα λειτουργήσει με ηλιοθερμία για να ζεσταίνει το νερό και με ενέργεια φωτοβολταϊκά, τα οποία ήδη δημοπρατούμε φέτος στο Πολυτεχνείο. Όσον αφορά το πώς θα δοθεί στην κοινωνία, θα χρησιμοποιείται φυσικά και από το Πολυτεχνείο, τους φοιτητές και την κοινότητα του Πολυτεχνείου, και από το Δήμο, τους δημότες του Δήμου Χανίων, και από τα αθλητικά σωματεία, σύμφωνα με ένα σχέδιο βιώσιμης λειτουργίας, το οποίο θα εκπονήσουμε στα πλαίσια της προγραμματικής. Βάσει σχεδιασμού, το κολυμβητήριο θα μπορέσει να λειτουργήσει το 2016.